Έχει σκεφτεί γιατί δεν γίνεται να έχουμε συνέχεια καλοκαίρι? Όχι, αλλά θα ήθελα να μάθω. Γιατί δεν έχουμε συνέχεια καλοκαίρι. Μ, καλή ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να τη διατυπώσουμε λίγο διαφορετικά. Τη προκαλεί την αλλαγή των εποχών. Οι εποχές οφείλονται στην κλίση που έχει η Γη κατά την περιφορά της γύρω από τον ήλιο. Ο άξονας περιστροφής της Γης δεν είναι κάθετος, αλλά αποκλίνει κατά 23,5 μοίρες. Η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο λίγο λοξά. Ακριβώ. Έτσι, στη διάρκεια ενό έτου, η γη άλλοτε στρέφει το βόρειο πόλο προ τον ήλιο, άλλοτε τον νότιο πόλο και άλλοτε ούτε το βόρειο ούτε τον νότιο πόλο. Και αυτό τι σχέση έχει με την αλλαγή των εποχών. Δείτε πάλι τη γη και πείτε μου τι παρατηρείτε. Εξαιτία τη κλίση, οι ακτίνε του ήλιου πέφτουν κάθετα στο βόρειο ημισφαίριο και διαγώνια στο νότιο. Όταν το φω πέφτει κάθετα, είναι πιο δυνατό από όταν πέφτει διαγώνια. Και πιο δυνατό φως σημαίνει περισσότερη ενέργεια και συνεπώς περισσότερη ζέστη. Άρα όταν η γη βρίσκεται σε αυτή τη θέση, τι εποχή έχουμε στο βόρειο ημισφαίριο? Καλοκαίρι. Ενώ στο νότιο ημισφαίριο που το φως πέφτει πλάγια είναι πιο αδύνατο. Δίνει λιγότερη ενέργεια, δεν έχει ζέστη και άρα είναι χειμώνα. Γι' αυτό το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο έχουν πάντα το ένα αντίθετη εποχή από το άλλο. Το καταλάβατε. Και καθώ η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο εξαιτία τη κλίση τη, το βόρειο ημισφαίριο αρχίζει να δέχεται το ηλιακό φω όλο και πιο πλάγια. Και έχουμε στην αρχή φθινόπορο Και μετά χειμώνα. Ενώ στο νότιο, του ίδιου μήνε έχουν άνοιξη και καλοκαίρι. Πολύ σωστά. Αυτή η κλίση στον άξονα περιστροφή τη γη όμω έχει σχέση και με τη διάρκεια τη μέρα και τη νύχτα, αλλά και τη θέση του ήλιου ανά εποχή. Όταν έχουμε καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο, η μέρα είναι μεγαλύτερη από τη νύχτα, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου είναι κάποιε χρονιέ στι 20 και κάποιε άλλε στι 21 Ιουνίου. Ακριβώ. Εκείνη τη μέρα ο ήλιο διαγράφει τη μεγαλύτερη τροχιά και φτάνει στο μέγιστο του ύψο. Τότε έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, η μέρα αρχίζει να μικραίνει. Μέχρι να φτάσουμε στι 22 ή στι 23 Σεπτεμβρίου, που έχουμε τη φθινοπορεινή ησημερία. Αυτό σημαίνει ότι η μέρα και η νύχτα έχουν ίση διάρκεια, σωστά. Σωστά, η τροχιά του ήλιου στον ουρανό διαρκεί ακριβώς 12 ώρες. Και η μέρα συνεχίζει να μικραίνει έως τις 21 ή τις 22 Δεκεμβρίου που ο ήλιος διανύοντας τη μικρότερη τροχιά του φτάνει στο χαμηλότερο ύψος. Τότε έχουμε στο βόρειο ημισφαίριο τη μικρότερη μέρα και τη μεγαλύτερη νύχτα. Που λέγεται χειμερινό ηλιοστάσιο. Και μετά, πάλι, η μέρα αρχίζει να μεγαλώνει μέχρι τις 21 ή τις 22 Μαρτίου που θα έχουμε και πάλι ίση διάρκεια μέρας και νύχτας. Πολύ καλά! Αυτές οι ημερομηνίε ισχύουν και για το βόρειο και για το νότιο ημισφαίριο. Ναι, μόνο που όταν εμείς έχουμε ας πούμε χειμερινό ηλιοστάσιο, εκείνοι έχουν θερινό. Και όλα αυτά επειδή η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο λίγο λοξά. Κατά 23,5 μοίρες. <laughs> Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια καλοκαίρι. Από την άλλη, όσο διαρκεί το καλοκαίρι, πρέπει να το απολαμβάνουμε. Στο καφέ του Νόεσης έχουν κάτι φοβερά παγωτά, πάμε? Φύγαμε.